Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη μαγειρεύει γιορτινά και έθνικ με τον Μάρκο Ρώση και την Ιωάννα Χαλμούκη. Δείτε τη συνταγή για τα γεμιστά μπουνιουέλος με πιπεριά και ράση. Και χαίρομαι γιατί θα φάω κάτι που δεν έχω ξαφάει ποτέ στη ζωή μου. Καινούριο. Το κολομβιανό ρύζι με σταφίδες και σαλάμι αέρος. Κόριανδρος με λάιμ είναι το πιο σεξι άρωμα στο φαγητό. Και λίγο τσίλι. Και την περσική βασιλόπιτα με πορτοκάλια. Πορτοκαλιά έκρηξη. Έχω να έρθω πάρα πολύ καιρό. Σήμερα είμαστε όλοι εκπλήξεις με κολομβιανές συνταγές. Πάμε να τις φτιάξουμε. Καλώ στο Μάρκο. Για μια ακόμη φορά. Τι κάνεις? Σε νέες περιπέτειες. Και έχω να πω δύο πράγματα. Ότι πώς καταλαβαίνεις ότι μια πόλη έγινε Μητρόπολη. Για μένα το καταλαβαίνεις από το ethnic φαγητό της. Ότι βρίσκεις, ότι βρίσκεις παντού ethnic φαγητό. Επίσης, για τους ανθρώπους που μένουν σε τέτοιες μεγάλες πόλεις όπως είναι η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Λονδίνο, όπου το ethnic φαγητό είναι έντονα παρόν, οι άνθρωποι γιορτάζουν τα Χριστούγεννά τους, τις γιορτές τους και σε τέτοια εστιατόρια. Ή μαγειρεύουν ethnic φαγητό. Μαγειρεύουν ethnic φαγητά ή γίνονται σε μεγάλες πλατείες, συγκεντρώσεις από καντίνες και μπορείς να βρεις διάφορα χριστουγεννιάτικα δέσματα. Αυτό. Και σήμερα θα φτιάξουμε και εμείς κάποια από αυτά. Γιατί όμως φέραμε τον Μάρκο να μας κάνει τα ethnic, άραγε, διότι άνοιξε το δικό του μαγαζί στο Σύνταγμα, τους Παπαγάλους. Το Los Loros. Το Los Loros, το οποίο βέβαια σηματοδοτεί και κάτι άλλο. Ο Μάρκο, ο οποίος πρώην ήταν Μαϊντανός, τώρα έγινε Παπαγάλος, έτσι. Μαϊντανός και τέτοιο blog του. Το blog, ναι. Κάποτε ήταν της μόδας, ήταν γκουρμέ, εστιατόρια, η δημιουργική κουζίνα κτλ. Όταν ήταν ένα σεφ να κάνει μια μεταγραφή ή κάποιος να ανοίξει ένα εστιατόριο, γινόταν χαμός. Τα γράφανε τα περιοδικά, παντού, δεν ξέρω τι. Τώρα πια αυτό τελείωσε. Τώρα το μεγάλο νέο είναι ότι ανοίγει ένα ethnic σουβλατζίδικο, πώς θα το πεις το δικό σου. Αρεπατζής. Αρεπατζής. Πώς λέμε σουβλατζής, ναι. Αρεπατζής δεν τρέπω να το πω. Μα το τι έχει γραφτεί για αυτό το μαγαζί, διότι πια με την κρίση ο κόσμος βγαίνει, το κάνει έξοδό του το να πάει να φάει ένα κολομβιανό σουβλάκι, ας πούμε. Και να κάτσει έξω στο πεζοδρόμιο που εγώ πήγα για να πάρω ένα σουβλάκι και έμεινα μισή μέρα εκεί, γιατί περνάει κόσμος, έχει περατζάδα, η Αθήνα είναι ηλιόλουστη τον περισσότερο καιρό. Συναντάς φίλους, πίνεις μία κολομβιανή, ήταν η μπύρα, δεν θυμάμαι τι εθνικότητος ήταν που ήπια. Ισπανική πρέπει να ήταν. Μπράβο, ναι. Και περνάει η μέρα σου και έχεις ξοδέψει, ας πούμε, το πολύ 5 ευρώ. Έχεις φάει, τα έχεις κάνει όλα. Ωραία, σήμερα τι θα κάνουμε. Σήμερα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε μία συνταγή που λέγεται μπουνουέλος. Από τον σκηνοθέτη, τον μπουνουέλ. Όχι. Τα μπουνουέλος είναι μπαλάκια. Ναι. Τα κάνουν σχεδόν σε όλη τη Λατινική Αμερική. Έχει έρθει από την Ισπανία. Ναι. Και επειδή το κάνουμε και στην Ελλάδα, είναι παρόμοια στέγη, είναι οι λουκουμάδες. Α, λουκουμαδάκια και τα λένε λουκουμαδάκια. Θα κάνεις τη ζύμη, φαντάζομαι, πρώτα. Ναι. Εγώ θα ρίξω και το ηλιέλαιο, τι έχεις εδώ. Θα κάνουμε πρώτα. Τι, θα κάνουμε πρώτα το σιρόπι, γιατί είναι το μόνο που θα πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω, ναι, ώστε να δέσει. Ωραία, okay. Για να κάνουμε το σιρόπι, θα χρησιμοποιήσουμε ξίδι βιολογικό με μέλι.
Το οποίο είναι δύο μέρη ξύδι, ναι, και ένα μέρος ζάχαρη. Μάλιστα. Θα το αφήσουμε να βράσει και στη συνέχεια θα κάνουμε το ζυμάρι. Βιολογικό, μπαλσάμικο και ζάχαρη, δεν βάζεις τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μετά, αφού κάνουμε το σιρόπι, θα το δέσουμε με λίγο κέτσαπ να δώσει χρώμα και λίγο ακόμα, τέλος δηλαδή, λίγο ακόμα ξύδιτα, ναι, και θα ρίξουμε το passion fruit και ψιλοκομμένο κόλιανδρο. Okay. Λοιπόν, ρίχνουμε λοιπόν το ξύδι, ρίχνουμε και τη ζάχαρη, το αφήνουμε να πάρει μία βράση. Προσοχή, γιατί δεν την έχω πατήσει, παιδιά. Όταν βράζει το βαλσάμικο για να κάνεις τέτοιου είδους σιροπάκια, μην είστε από πάνω, διότι μπορεί να το εισπνεύσεις και πραγματικά και να σου κόβεται η ανάσα, πνίγεσαι, πεθαίνεις το βήχα μετά. Μακριά. Διότι, να το, μου έρχεται. Είναι αψί. Αυτό έχει και λίγο μέλι, εντάξει, δεν το αισθάνεσαι. Όχι, αλλά το θέμα είναι ότι με τη ζάχαρη η δοσολογία είναι στο ότι θα το πήξεις το σιρόπι, ναι, έτσι όπως το θέλεις. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, το αφήνουμε να βράσει, mm-hmm, και ξεκινάμε να κάνουμε το ζυμάρι. Mm-hmm. Στην Κολομβία τα μπουνουέλος, mm-hmm, τα κάνουν με τυρί. Ναι. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ανθότυρο. Τι τυρί τέτοιο, λευκό τυρί βάζουνε? Λευκό τυρί, ναι, αυτοί έχουν ένα τυρί που λέγεται κέσο μπιάνκο, λευκό τυρί. Λευκό τυρί. Λοιπόν, βάζουμε και τη φέτα και θα ρίξουμε και τυρί κρέμα. Εγώ θέλω να βάλω και το λάδι να ζεσταίνεται, Τι λες? Ναι, να το βάλουμε το λαδάκι. Τα μπουνουέλος θα τηγανίσουμε, ναι, δεν θέλουν δυνατή φωτιά. Σοβαρά? Γιατί επειδή θα βγουν αρκετά μεγάλα, ναι, θα πρέπει να τα αφήσουμε να τηγανιστούν σε μια μέτρια Ωραία, φωτιά. Ωραία, πες μου πόσο λάδι βάζουμε. Όλο θα το ρίξει το λάδι. Φυτικό λάδι φαντάζομαι. Ναι, ναι. Ωραία, αυτό τώρα βλέπετε το σιρόπι, διακόπτω λίγο, έχει βγάλει καραμέλωση. Έχει αργήσει και πίζει. Στα δύο λεπτά σε δυνατή φωτιά. Οπότε εγώ τώρα θα το κλείσω, έτσι. Ναι, δηλαδή. Ωραία. Φαντάσου ότι στο κουτάλι, όταν βάζεις το κουτάλι μέσα και το αφήνεις να τρέχει, θα πρέπει να κάνει. Σιροπέ. Σιροπέ αυτό που σιροπέ κάνει το σιρόπι. Ναι. Μπράβο. Θα βάλω και λίγο τυρί κρέμα. Και αυτό που θα κάνω τώρα, με το χέρι μου, να το σπάσω. Αυτά τώρα τα μπουνουέλος, είναι κάτι που το τρώμε σαν ορεκτικό, ας πούμε. Αυτό το τρώνε στην Κολομβία, τις γιορτές, ναι, είναι για καλή τύχη. Α, πώς έχουν στο Μιλάνο τις φακές. Πες το μας, ρε παιδί μου, ναι. Είναι για καλή τύχη. Ναι. Και είναι γλυκό, δηλαδή το ζυμάρι είναι γλυκό. Δηλαδή το τυρί με τη ζάχαρη που ρίχνουν μέσα, το κάνουν μια γλυκιά ζύμη που την τηγανίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ρίξουμε λοιπόν τώρα το αλεύρι. Αλεύρι ταπιόκα. Αυτό είναι το corn flour που ρίχνουμε τώρα. Α, corn flour. Αλεύρι ταπιόκα. Και αυτό χωρίς γλουτένι. Άρα θα είναι πολύ αφράτο αυτό. Πολύ. Γιατί αυτά τα αλεύρια είναι. Smooth. Και θα ρίξουμε και τη ζάχαρη. Α, τη ρίχνεις τη ζαχαρίτσα. Θέλει. Τι είναι αυτό, γλυκόξινο είναι. Ναι. Α, ρίχνουμε, ναι, και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε. Τυρομπαλίτσες. Mm-hmm. Πώς θα το πεις τώρα αυτό. Λουκουμαδάκια. Λουκουμαδάκια, τυρο. Τυρολουκουμαδάκια. Λοιπόν, θα ρίξουμε δύο αυγά. Ανακατεύουμε. Θα ρίξουμε το βούτυρο. Και θες και βούτυρο να μέσα. Να βάλουμε και λίγο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Ναι. Πόσο τύπου? Είναι μια κουταλιά θα βάλουμε. Ναι. Μια κουταλιά είναι 60 γραμμάρια. Περίπου, ναι. Κάτι τέτοιο. Αυτό θα βοηθήσει και στο άρωμα και στη γεύση, αλλά και να μην κολλάει το ζυμάρι. Ναι. Και επίσης θα ρίξουμε και. Κάτσε να σου ρίξω, τι θες. Baking powder. Α, είναι. Για να φουσκώσει λίγα. Φουσκωτικά. Ναι. Αυτό θέλει πάρα πολύ λίγο. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Εντάξει, θα φουσκώσει λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει. Θα βάλω και το άλλο χέρι. Δεν γίνεται τελικά. Λοιπόν, εδώ, αυτό το σιροπάκι εδώ που βάλαμε βαλσάμικο με ζάχαρη, τώρα τι μου είπες, ότι θα βάλουμε και την κέτσαπ μέσα. Θα βάλουμε με το που το σβήσουμε. Το σβήσαμε. Βάζουμε μια κουταλιά του γλυκού, της σούπας μάλλον. Θα το συνεχίσω εγώ. Κέτσαπ. Το ανακατεύουμε με ένα σύρμα και μετά ρίχνουμε ψιλοκομμένο κόλιανδρο και το passion fruit. Το βλέπεις που έχει γίνει μια. Εμείς το λέμε μάσα. Μάγειρε μου τα Κολομβιάνα. Τι θα πει μάσα. Μάσα. Ζύμη.
Η ζύμη, τη μάσα. Θα σου ψιλοκόψω και κόλιανδρο. Πω να πλύνω τα χέρια μου εγώ. Ο κόλιανδρος είναι ένα από τα βασικά συστατικά της κουζίνας της Λατινικής Αμερικής, ένα μαγικό άρωμα. Τώρα, επειδή στους Έλληνες δεν αρέσει και ιδιαίτερα, τι να πω, βάλτε και μαϊντανό, αλλά δεν θα είναι το ίδιο. Ρίχνεις τον κόλιανδρο μέσα. Όπου αρώματα. Και το πάσον. Το πάσον είναι ένα φοβερό φρούτο και πολύ ιδιαίτερο. Που μπορεί να το φας και έτσι, δηλαδή. Το βλέπετε, είναι φοβερό. Παίρνεις ένα κουτάλι και το τρως έτσι. Το αδειάζεις, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το άρωμά του δεν υπάρχει. Λεμονάτο είναι, αλλά με φοβερό άρωμα, φοβερό. Και κάνει και το κρίτσι-κρίτσι. Ναι, 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 με τα σποράκια του. Εδώ έχει κάψει το λαδάκι, το χαμηλώνουμε. Οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ βράσαμε. Για 2-3 λεπτά ζάχαρη με ξύδι βαλσαμικό, βιολογικό, έγινε σιρόπι. Και μετά βάλαμε κέτσαπ, 3 passion fruit το εσωτερικό και φρέσκο κόλιανδρο. Και έχουμε κάνει μία σάλτσα η οποία μοσχοβολάει εξωτισμό. Την αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν. Έχουμε κάνει τη μάσα μας, η μάσα είναι έτοιμη. Έχουμε κάνει τη μάσα. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε τις πιπεριές. Φοβερές πιπερίτσες γλυκοπικάντικες, οι οποίες είναι γεμισμένες mm-hmm. με κρέμα τυριών. Παίρνουμε τη μάσα, το ζυμάρι. Πω πω, είναι λίγο σαν το κουραμπιέ το ζυμάρι. Ναι, 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 ναι. Το πατάμε, εδώ. Και βάζεις πιπερίτσα και μέσα. Και βάζουμε την πιπερίτσα. Θεός. Οπότε φαντάσου όταν θα τηγανιστεί αυτό, ναι. Τι έκπληξη θα κρύψει. Πιπερίτσα κεράσι. Πω πω, φοβερό. Βλέπεις. Ναι. Αυτά τώρα τα τηγανίζεις, δεν χρειάζεται να τα αλευρώσεις ή κάτι. Όχι, αν σου κολλάει στο χέρι, καλό είναι να έχεις λίγο κορνφλάουρ δίπλα. Ναι, ή και λίγο νερό μπορείς να βάλεις. Ναι, και αυτό. Και επίσης θέλει σιγανή φωτιά, δεν θέλει πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Α, ναι, κάτσε το σβήσω τότε. Θα πρέπει το λάδι να είναι τόσο πολύ, ώστε να βυθιστούν τα μπουνουέλος. Να καλύπτει την επιφάνεια, δηλαδή, τα μπουνουέλος, γιατί όταν είναι μέσα στο λάδι και πάνω-πάνω δεν το καλύπτουμε, αυτό θα αρχίσει να σκάει, οπότε δεν θα βγει στο σχήμα που θέλουμε στρογγυλό. Πλάκα κάνεις. Θα αρχίσει να γίνεται ένα άλλο σχήμα. Να δοκιμάσω εγώ να βάλω ένα. Ναι, να δω πώς θα γίνει. Δεν το αλευρώνεις τίποτα, είπαμε, όπως είναι. Ναι. Πω πω, τι μαλακό ζυμάρι ρε εσύ. Είναι απίστευτο. Αυτό θα γίνει άλλο σχήμα. Αν ισχύει αυτό που λες. Αυτό θέλει λίγο ακόμα λαδάκι. Θα κάνει καπέλο. Θα βάλω και λίγο ελαιόλαδο μέσα. Ας με συγχωρήσουν οι Κολομβιάνοι. Ωραία. Αυτά τώρα τι τηγάνι θέλουνε, πολλή ώρα. Όχι, αυτό θέλει έτσι να χρυσαφίσει. Ναι. Α, χρυσάφισε. Χρυσάφισε. Ρε εσύ, κοίτα τι ωραία. Και χαίρομαι γιατί θα φάω κάτι που δεν έχω ξαφάει ποτέ στη ζωή μου, καινούριο. Και βέβαια είναι ένα πολύ ωραίο αυτό που λέμε τα ανεπίσημα καλέσματα μεταξύ φίλων, τώρα τις γιορτές. Γίνεται και γρήγορα, το κάνεις όταν έρχονται οι φίλοι σου, έτσι, με μία σαλάτα. Με μία σαλάτα. Η οποία να έχει μέσα και αβοκάντο, να την κάνουμε λίγο πιο εξωτική, ε. Λοιπόν, να βάλουμε και αυτό. Κοίτα πως έχουν φουσκώσει, ε. Ναι, ρε εσύ. Για τη συνταγή ψωμάκια μπουνιουέλος γεμιστά με γλυκοπικάντικες πιπεριές κεράσι θα χρειαστείτε 280 γραμμάρια γλυκοπικάντικες πιπεριές κεράσι, 100 γραμμάρια ανθότυρο, 50 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, 50 γραμμάρια φέτα, 150 γραμμάρια corn flour, 80 γραμμάρια αλεύρι ταπιόκα, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 2 αυγά, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder και ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Για τη σάλτσα, 2 κουταλιές της σούπας βιολογικό βαλσαμικό ξύδι με μέλι, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας κέτσαπ, 1 τρίτο από 1 ματσάκι φρέσκο κόλιανδρο και 3 passion fruit. Αυτά θέλουν οπωσδήποτε στράγγισμα σε στραγγιστικό χαρτί για να γίνουν τραγανά όσο γίνεται και να κρατήσουν και την τραγανάδα τους. Ρε εσύ Μάρκο, γιατί ωραία που γίνανε. Είδες πως ωραία γίνανε. Και μοσχοβολάνε εντωμεταξύ. Θες να ανοίξουμε ένα.
Θα ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα. Ναι, ναι, το ωραίο. Πω, πω. Εντάξει. Έχει λιώσει το τυρί, έχει τηγανιστεί και από μέσα και είναι πιο αφράτο από άφρο. Κάτσε να βάλουμε και τη σος. Έλα, πήρα την ωραία μπουκιά. Wow. Είναι λίγο πιο μεγάλα βέβαια από αυτά που κάνουν τα Μπουνουέλος, αλλά εμείς είμαστε και λίγο large. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, είναι απλά συγκλονιστικά. Αυτό που προτείνω εγώ είναι να βάλουμε... Κάτσε τώρα να φάω και πιπερίτσα. Το τυπάκι. Ναι, ναι. Να το βάλουμε σε ένα μπολάκι και όχι από πάνω, γιατί δεν θέλουμε να πανιάσει, να γίνει τραγανό. Όχι δίπλα για να το βουτάς. Να παραμείνει. Ναι. Είναι μια ζύμη, η οποία δεν μπορώ να σας την περιγράψω, ειλικρινά, γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε στη δικιά μας κουλτούρα σαν ζύμη. Είναι κάτι άλλο, είναι ένα ζυμάρι πολύ εθέργιο, πολύ πιο εθέργιο από όλα αυτά και που δεν λέμε. Δεν είναι τόσο βαρύ. Και συνδυάζοντας με τη συγκεκριμένη σως που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα, σως, μια sweet and sour, δίνει κάτι το exotic τελείως. Για τα ψωμάκια Μπουνιουέλος, γεμιστά με γλυκοπικάντικες πιπεριές. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το βιολογικό βαλσαμικό ξύδι με μέλι με τη ζάχαρη και βράζουμε για περίπου 20 λεπτά μέχρι να γίνει σιρόπι. Το αφήνουμε να κρυώσει και έπειτα προσθέτουμε την κέτσαπ, τον φρέσκο κόλιανδρο, το εσωτερικό από τα passion fruit και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει σάλτσα. Για τα Μπουνιουέλος, βάζουμε σε ένα μπολ το ανθότυρο, τη φέτα, το φρέσκο τυρί κρέμα, το corn flour, το αλεύρι ταπιόκα, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα αυγά, το βούτυρο, το baking powder και πλάθουμε τη ζύμη. Έπειτα χωρίζουμε τη ζύμη σε μεσαίου μεγέθους μπαλάκια, βάζουμε στο εσωτερικό τη γλυκοπικάντικη πιπεριά κεράσι, κλείνουμε τη ζύμη και τα τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο σε χαμηλή φωτιά για περίπου 15 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα. Τα βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Σερβίρουμε και περιχύνουμε με τη σάλτσα. Και πριν φτιάξουμε τη βασιλόπιτα της χρονιάς, γιατί μετά από σένα έρχεται η συνταγή βασιλόπιτα της χρονιάς, θα κάνουμε ένα ρύζι, και αυτό κολομβιανό, θα μείνουμε Κολομβία για φέτος τα Χριστούγεννα. Σήμερα θα κάνουμε κολομβιάνικα μόνο. Ωραία, τέλειο. Εμείς θα φτιάξουμε ένα ρυζάκι, ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, ναι, το οποίο θα έχει μέσα
σταφίδες. Ναι. Θα έχει σαλάμι, mm-hmm. το οποίο θα το κόψουμε σε κυβάκια. Θα βάλουμε το ρύζι και θα το βράσουμε μέσα σε αναψυκτικό κόλλα. Αυτό είναι το φοβερό. Και σε λίγο ζωμό κοτόπουλο που έχουμε αραιώσει. Ναι. Με νεράκι. Αναψυκτικό, ναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε κρεμμυδάκι φρέσκο. Θα χρησιμοποιήσουμε για το τσιγάρισμα μόνο το λευκό. Mm-hmm. Το πράσινο, το φύλλο μαυλεύ, το χρησιμοποιήσουμε όταν τελειώσουμε το ρύζι, να το ανακατέψουμε. Τέλει. Πάμε λοιπόν να κόψουμε το κρεμμυδάκι σε λεπτές φέτες. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι. Και θα πάρουμε και το σαλάμι. Θα κόψουμε σε λωρίδες και έπειτα σε ζαράκια. Θα δώσει ένα άρωμα το αλαντικό και μαζί με το κρεμμυδάκι και την κόλλα που θα βάλουμε, το αποτέλεσμα θα είναι ένα... Και αυτό θα είναι γλυκό. Γλυκό... καραμελιζέ, γιατί το αναψυκτικό θα δώσει αυτό το της καραμέλας. Λοιπόν, θα ρίξουμε και μερικές σταφίδες, γιατί γιορτές και σταφίδες δεν γίνεται. Και με το που αρχίζουν να ροδίζουν, θα ρίξουμε και το ρύζι να γυαλίσει λιγάκι. Ναι. Νομίζω ότι αυτά έχουν φουσκώσει ωραία τώρα. Ρίχνουμε και το ρύζι. Το ρύζι βάζεις... Είναι ένα ρύζι, δύο μέρη... θέλω να πω ότι η ποικιλία. Η ποικιλία είναι το αμερικάνικο. Το ρύζι, το κίτρινο. Έχει γυαλίσει. Ναι. Θα ρίξουμε λοιπόν το αναψυκτικό κολλά. Και το ζωμό, που είτε τον έχουμε φτιάξει εμείς από κοτόπουλα, είτε αραιώνουμε λιγάκι ζωμό με νεράκι. Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα μέρος ρύζι και δύο μέρη σε ποσότητα σε υγρά. Ναι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, ναι. Βάζουμε το καπάκι. Αλάτι. Και το αφήνουμε. Έχει, έχει ο ζωμός. Έχει και το αλαντικό είναι, ναι. Αλατισμένο. Αλλά καθόλου, έχει και ζωμός. Λες. Θα βάλουμε λιγάκι αλάτι. Λίγο θα βάλω. Ναι, αν θέλουμε. Λιγάκι. Αν βάλετε ζωμό, γιατί εντάξει, αν δεν έχεις και ζωμό, μπορείς να το κάνεις και με, ναι. νερό, ρε παιδί μου. Ναι. Μόνο με νερό. Ναι. Αυτό τώρα το αφήνουμε και κάνουμε πως κάνουμε ένα πιλάφι. Ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι να γίνει το πιλάφι. Mm-hmm. Να ψιλοκόψουμε τα φυλώματα. Και αυτό από το κρεμμυδάκι φρέσκο. Καρύδα. Αυτό είναι καρύδα, αλλά δεν ήθελα να σου το πω. Α, πού θα το βάλεις, το κάνω από πάνω. Στο τελείωμα. Τι θα το ανακατέψουμε. Μέσα στην κατσαρόλα. Ναι. Μάλιστα. Και ο αγαπημένος μου κόλιανδρος. Ο οποίος θα μπει και δεν μπορεί να λείπει. Εννοείται. Εδώ δεν το συζητάω, που λέω συνήθως βάλτε μαϊντανό. Όχι, θα βάλετε κόλιανδρο. Η Λατινική Αμερική είναι κόλιανδρο. Εγώ τον λατρεύω, να σου πω την αλήθεια. Για τη συνταγή κολομβιανό ρύζι βρασμένο σε κόλλα, σταφίδες και σαλάμι αέρος, θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια σαλάμι αέρος, 4 κρεμμυδάκια φρέσκα, μισό φλιτζάνι σταφίδες, ένα φλιτζάνι ρύζι κίτρινο σπυρωτό, 1,5 φλιτζάνι αναψυκτικό τύπου κόλλα, μισό φλιτζάνι ζώμο κοτόπουλου, μισό ματσάκι φρέσκο κόλιανδρο, ξύσμα και χυμό από ένα λάιμ, μία μικρή κόκκινη καυτερή πιπεριά, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας τριμμένη καρύδα και αλάτι. Έτοιμο το ριζάκι, σε χαμηλή φωτιά όπως βλέπετε έχει... Δεν το πειράζουμε. Όχι. Όταν το βράζουμε, για να κάνει εδώ πέρα τις τρυπούλες και να καταλάβουμε ότι είναι έτοιμο. Ναι. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα, θα ξύσουμε λίγο lime και επίσης θα στρίψουμε και λίγο lime. Όποτε άρωμα. Ένα ρύζι όλα αρώματα. Ναι. Θα βάλουμε το κρεμμυδάκι, το κόλιανδρο. Δεν χορταίνεται αυτό το άρωμα. Νομίζω ότι είναι το πιο... Κόλιανδρος με λάιμ είναι το πιο σεξι άρωμα στο φαγητό. Και λίγο τσίλι. Και λίγο τσίλι. Για το χρώμα κυρίως. Θα βάλω λίγο τσίλι. Συμφωνείς. Α, ναι, έχουμε τη γλαστρούλα.
Και τώρα δεν θα το ανακατέψουμε. Θα το ανακατέψουμε, αλλά πριν το ανακατέψουμε. Ναι. Και ρίξω εγώ το τσίλι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Θα βάλουμε λίγη καρύδα. Α, την καρύδα, ναι. Η οποία θα δώσει μια γλυκάδα, ένα τέλειο άρωμα. Ναι. Και θα το χυλώσει. Κοίτα πόσο σπυρό το είναι. Ναι. Και καλά, έχει πάρει ένα και το όντως πολύ πρωτότυπο. Και έχει πάρει και το χρώμα, ναι, της καραμέλας από το αναψυκτικό. Βέβαια. Είναι απίστευτο πρωτότυπο ρύζι. Εγώ βέβαια, τώρα ξέρεις, μου κάνει να μαγειρέψω και φασόλια και να το σερβίρω κόκκινα φασόλια. Μα να βάλεις και φασόλια μέσα. Εντάξει, είναι φοβερό. Μου σχοβολάει δε. Ξέρεις τι μ' αρέσει που το νομίζω ότι είναι τυρί τριμμένο. Ναι. Που βάζουμε στο ριζότο από πάνω τυρί, ναι, αλλά εμείς, ναι, βάλαμε, ναι, καρύδα. Να βάλουμε ακόμα. Βάλε, βάλε. Εννοείται ότι ναι, τα αρώματά του τώρα που μου έρχονται ταιριάζει τρελά με χοιρινό. Διότι έχει και τα λεμονάτα αρώματα, ναι, που έρχονται και καταργούν λίγο τη λιπαρότητα του χοιρινού. Πάει πάρα πολύ. Διοξύ, και το κόλιανδρο το κάνει αυτό. Για να φέρω ένα πιρουνάκι. Δύο πιρουνάκια. Τρώγεται από την κατσαρόλα. Πάντα τρώμε από την κατσαρόλα. Παράνομα όμως. Γλυκό καριδάτο. Απ' όλα. Γλυκό λεμονάτο. Είναι και αυτό κάτι που δεν έχω ξαναφέρει στη ζωή μου ποτέ. Μια γεύση εντελώς ιδιαίτερη. Ναι. Και το αλαντικό είναι αυτό που του δίνει και τη σπιρτάδα. Ναι. Πέρα από το τσίλι δηλαδή. Το αναψυκτικό έχει μπει μέσα και το έχει κάνει ελαφρώς γλυκούλι. Mm-hmm. Και μετά έρχεται, ξέρεις, το αλαντικό πικάντικο. Και το lime. Το lime λεμονάτο, ναι, κόλιανδρος επίσης. Και η καρύδα στο τέλος που, ναι, το χυλώνει και το, του δίνει και το άρωμα. Ναι, είναι απίστευτο. Της γλυκάδας. Και ταιριάζει με πολλά πράγματα. Ξέρεις, ταιριάζει με σάλτσες, με, δηλαδή με ένα κάρι, ταιριάζει πάρα πολύ. Ναι. Ένα τέλειο συνοδευτικό, πολύ πρωτότυπο ρύζι. Μόνο και μόνο που το πείτε ότι το κάνετε με αναψυκτικό και καρύδα, νομίζω θα κλέψετε τις εντυπώσεις. Για το κολομβιανό ρύζι, σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το σαλάμι αέρος, το μισό φρέσκο κρεμμυδάκι και τις σταφίδες. Προσθέτουμε το ρύζι, το αναψυκτικό τύπου κόλλα, το ζωμό κοτόπουλου, το αλάτι, σκεπάζουμε και αφήνουμε το ρύζι να βράσει σε χαμηλή φωτιά για περίπου 15 λεπτά. Αφού βράσει, ρίχνουμε το ξύσμα και το χυμό λάιμ, το υπόλοιπο φρέσκο κρεμμυδάκι, τον φρέσκο κόλιανδρο, τη μικρή καυτερή πιπεριά, την τριμμένη καρύδα και σερβίρουμε. Ως εκπομπή, Ιωάννα μου, έχουμε μεγάλη παράδοση στη Βασιλόπιτα. Κάθε χρόνο καλούμε έναν αγαπημένο μας, τον Αντρέα το Λαγό, την Ιωάννα Τσταμούλου, τον, την Τασούλα την Κουφοπούλου. Τώρα δεν θυμάμαι γιατί έχουμε γεράσει και ως εκπομπή και μας κάνουν τη Βασιλόπιτα της χρονιάς, η οποία Βασιλόπιτα κάθε χρόνο έχει grand succès. Φέτος θα μας την κάνει η Ιωάννα Κολεξιόν 16-17, Βασιλόπιτα by Ιωάννα Χαλμούκη. Ελπίζω, γιατί ο πύχης είναι πολύ ψηλά, διότι οι βασιλόπιτες μας κάνουν grand succès κάθε χρονιά. Και φυσικά σας κάνουμε πάντοτε μια διαφορετική βασιλόπιτα, η οποία ξεφεύγει από την παράδοση. Εγώ μάλιστα τα πρώτα χρόνια εκνευριζόμουν κιόλας, γιατί εγώ θέλω παραδοσιακά τα πράγματα, αλλά τις παραδοσιακές συνταγές θα τις βρείτε παντού. Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε μια νουβωτέ βασιλόπιτα. Λοιπόν, το διαφορετικό που έχει αυτή η βασιλόπιτα είναι ότι έχει ολόκληρα πορτοκάλια μέσα στη ζύμη. Ολόκληρα. Δεν τα ξεφλουδίζουμε, τα βράζουμε ολόκληρα, θα τα βράσουμε. Πλάκα κάνει. Μαζί με τη φλούδα. Θα είναι πολύ πορτοκαλένια δηλαδή. Είναι πολύ πορτοκαλένια και μετά στο σιρόπι θα έχει και πορτοκάλι και θα έχει πολύ έντονο άρωμα. Πορτοκαλό βασιλόπιτα. Οπότε θα ξεκινήσουμε από αυτό. Οι αγαπημένες μου είναι αυτές, πορτοκαλένιες. Mm. Ναι. Λοιπόν, και θα βράσουμε, θα βράσουμε τα πορτοκάλια. Mm. Θα βράσουμε τρία πορτοκάλια, δεν τα ξεφλουδίζουμε τίποτα, όπως είναι ολόκληρα. Ολόκληρα. Ολόκληρα μέσα σε αρκετό νερό. Και πώ
Πόση ώρα βράζει αυτό, βρε Ιωάννα μου, λοιπόν, το πορτοκάλι? Αυτά θα τα βράσουμε 15 λεπτά. Ναι. Τρεις φορές. Τι εννοείς τρεις φορές? Θα τα βάλουμε μέσα. Θα βράσουν, θα τα αφήσουμε αυτά να βράσουν 15 λεπτά. Αφού περάσουν τα 15 λεπτά, θα σουρώσουμε το νερό. Mm. Θα τα ξαναβάλουμε με καθαρό νερό. Ναι. Θα τα βράσουμε άλλα 15 λεπτά. Θα τα ξανασουρώσουμε και θα κάνουμε αυτό άλλη μία φορά. Προφανώς η για να ξεπικρίσουν και να, αυτό, να φύγει λίγο η πίκρα της φλούδας του πορτοκαλιού και να μείνει μόνο η το άρωμα. Και το άρωμα. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, συνολικά 45 λεπτά. 45 λεπτά. Ανά 15 λεπτά αλλάζουμε τα νερά. Ωραία. Τα έχουμε έτοιμα εμείς. Εμείς τα έχουμε έτοιμα, τα έχουμε φέρει έτοιμα βρασμένα και θα τα απολυτοποιήσουμε μετά. Για να τα δω πώς γίνονται. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μαλακώνει. Είναι πολύ μαλακά. Έλα ρε. Βραστό πορτοκάλι ολόκληρο. Ωραία. Τέλει. Αυτά θα στα δώσω εγώ τώρα. Mm. Θα τα κόψω στη μέση. Να βγάλω τα κουκούτσια. Αν έχουμε. Και θα τα κάνουμε πολτό. Και θα τα κάνουμε πολτό στο μπλέντερ. Θα τα κόψουμε κομματάκια. Θα βγάλουμε έτσι λίγο τα σκληρά κομμάτια του πορτοκαλιού. Τις κορφές. Πάνω, τις κορφές. Είναι μια χαρά, Ελένη. Τα βάζουμε εδώ. Το άρωμα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι σαν... συμπυκνωμένη μαρμελάδα. Mm. Απίστευτο άρωμα. Έτοιμος ο πολτός. Έτοιμος ο πολτός. Βρασμένο πορτοκαλί. Και αν πούμε ότι έχει κάποιο δύσκολο σημείο αυτή η συνταγή, αυτό ήταν, Ελένη. Τώρα θα δεις πόσο απλά είναι όλα. Σιγά λοιπόν, το δύσκολο. Στο μίξερ. Mm. Στο μίξερ θα χτυπήσουμε τη ζάχαρη με τα αυγά. Μας πέσει κανένα τσόφλι. Όλα αυτά τα αυγά. Όλα τα αυγά. Mm. Λοιπόν, αυτό θα το χτυπήσουμε αρκετή ώρα μέχρι να αφρατέψουν καλά. Το γνωστό δεκάλεπτο. Το γνωστό δεκάλεπτο. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Βλέπεις, θα του δώσετε 10 λεπτά να χτυπηθεί. Για αφρατέψει. Να γίνει αυτό το χιονένιο αφράτο, το άσπρο. Τώρα όλα τα λένε στο χέρι, δηλαδή. Όλα τα λένε στο χέρι. Βλέπεις τι ωραία που έχει. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Για να έξε χρώμα, άσπρισε. Να άσπρισει. Λοιπόν, και εδώ θα προσθέσουμε το αμύγδαλο. Αμυγδαλόψυχα, τριμμένη. Mm. Στο μούλτι θα το κάνετε και αυτό. Στο μούλτι, ναι. Λευκό αμύγδαλο το οποίο δεν είναι καβουρδισμένο, ε. Λοιπόν, δεν είναι καβουρδισμένο, όχι. Λίγο κάρδαμο. Λίγη κανέλα. Και baking powder. Ένα κουταλάκι του γλυκού, πόσο βάζεις, δύο? Δύο κουταλάκια του γλυκού. Λοιπόν, και τα ανακατεύουμε. Αυτό ήτανε. Αυτή η ζάχαρη τι είναι εκεί? Αυτή είναι μετά για την επικάλυψη. Α, και η κρέμα, θα κάνουμε και θα κρέμα. Θα κάνουμε και κρέμα. Mm. Είπαμε θα κάνουμε βασιλόπιτα το πορτοκάλι. Γλυκό. Τώρα θα το βάλουμε και το πορτοκάλι. Λοιπόν. Η βανίλια. Η βανίλα είναι μετά για την κρέμα. Ρίξε μου το πορτοκάλι τώρα μέσα. Και η ζύμη μας είναι όπου είναι σαν να φρώσει, σαν σύννεφο το έκανε. Σαν σύννεφο. Λοιπόν, φέρε μου τη φόρμα που την έχουμε βουτυρώσει και έχουμε βάλει μία λαδόκολλα. Αυτή είναι η μικρή του κέικ, ας πούμε το μικρό το ψάκι. Τα υλικά που δίνουμε όμως είναι για μια ωραία μεγάλη βασιλόπιτα. Για πόσα άτομα είναι αυτή? Για 15 είναι σίγουρα. Είναι σημαντικό αυτό, μην μείνει κανένας χωρίς κομμάτι. Όχι. Αν είσαστε τεράστια οικογένεια, κάντε τη διπλή δόση. Ωραία. Αυτό τώρα θα μπει στο φούρνο. Ναι. Για περίπου μία ώρα. Ναι. Στους 180. Ωραία. Αχ, έλα Ιωάννητσα να ανοίξεις, γιατί αυτό παραγέμισε. Άντε, καλή επιτυχία και του χρόνου. Και του χρόνου, Ελένη. Η βασιλόπιτα μπήκε να ψηθεί, αλλά αυτή είναι μια διαφορετική βασιλόπιτα. Είναι σιροπιαστή. Άρα πρέπει να κάνουμε και το σιρόπι. Μην σας πω ότι θα κάνουμε και κρέμα για από πάνω. Και θα κάνουμε και μια κρέμα για να το στολίσουμε από πάνω. Ωραία. Το σιρόπι. Ωραία. Θα βάλουμε τη ζάχαρη, το νερό
και χυμό από ένα πορτοκάλι. Θα τα αφήσουμε αυτά να βράσουν για 5 λεπτά. Και λίγο ανθόνερο νομίζω βάζεις. Και στο τέλος βάζουμε ανθόνερο και το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Πολύ πορτοκάλι, παιδιά. Πολύ πορτοκάλι. Τώρα το είναι σημαντικό, πολύ αρωματική. Θα δείτε και την καρτέλα με τα υλικά. Από την ώρα που παίρνει αυτό βράση, πόση ώρα το βράζουμε? 5 λεπτάκια. 5 λεπτάκια. Ελαφρύ σιρόπι. Ελαφρύ σιρόπι. Ωραία. Δεν θα ξεχάσετε στο τέλος όταν βράσει μετά από 5 λεπτά να θα ρίξουμε το ανθόνερο και το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Και τώρα εμείς θα κάνουμε την κρέμα. Θα κάνουμε την κρέμα. Πού θα στολίσει την ωραία μας βασιλόπιτα. Λοιπόν, για την κρέμα θα χρειαστούμε βούτυρο. 110 γραμμάρια βάζεις. Περίπου, ναι. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη. Αλλά θα βάλεις και τυρί κρέμα. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι πιο ελαφριά, πιο ξυμούτσικη. Θα χτυπήσουμε πρώτα... αυτή τι είναι, ένα μείγμα από δύο συνταγές, βουτυρόκρεμα και κρέμα με φρέσκο τυρί. Ναι, γιατί η βουτυρόκρεμα είναι βαριά. Πολύ. Όπως και να το κάνουμε. Τι λοιπόν, βάζεις μέσα? Και βάζουμε και λίγο βανίλια για το άρωμα. Θα το χτυπήσουμε αυτό να και φρατέψει καρύδα καλά. Βάζεις. Καρύδα θα βάλουμε μετά για το ντεκόρ. Α, είναι το χιόνι του ντεκόρ. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, αυτό έχει μαλακώσει και σε αυτό το στάδιο προσθέτουμε και το τυρί κρέμα. Μέχρι και το μίξερ μας είναι γιορτινός αυτή την εκπομπή. Όλα ταιριάζουν, είδες. Θα το δει ο Άγιος Βασίλης και θα ταυτιστεί μαζί μας, θα περάσει πρώτα από εμάς. Λοιπόν, το φέρουμε μια βόλτα ακόμα και είναι έτοιμο. Έτοιμη και ντεκορασιόν. Αυτή τώρα πρέπει να μπει στο ψυγείο. Όχι. Αν το, αν το βάλουμε κατευθείαν, δεν χρειάζεται. Πάντως αυτό είναι και ένα γλυκό ψυγείο. Δηλαδή δεν είναι και κοϊδές. Γίνεται πάρα... Είναι πολύ ζουμερό, Ελένη. Ζουμερό και να... πορτοκαλένιο. Και επειδή έχει αυτή την κρέμα από πάνω, μπορείς να το αντιμετωπίσεις σαν μια τούρτα να το βάλεις στο ψυγείο. Οπότε φέρνουμε έτοιμο. Έτοιμη τη βάση μας μάλλον, η οποία έχει κρυώσει. Μόλις τη βγάλετε από το φούρνο, θα την ξεφορμάρετε θα και το σιρόπιασμα. Και θα το σιροπιάσουμε. Αν έχουμε κρύο ζεστό, το... ζεστό. Κρύο, ζεστό. Αν έχουμε κρύο το κέικ, θα είναι ζεστό κρύο, το σιρόπι ζεστό. Ναι. Ή το αντίστροφο. Αυτό τώρα ρουφάει αμέσως γιατί είναι λεπτό, δεν χρειάζεται και πολύ ώρα να το αφήσεις. Οπότε μόλις κρυώσει εντελώς, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη διακόσμηση. Τη διακόσμηση. Τώρα αυτό είναι το ζουμί. Εδώ έχω και κάτι πάρα πολύ ωραία. Δεντράκια που, έχω φέρει που έκανε η Ιωάννα, τα οποία ξέρετε τι είναι. Πες μας πώς τα έκανες. Αυτά είναι πολύ εύκολο να τα κάνουμε. Έχω τρελαθεί με αυτά. Είναι χωνάκια, είναι παγωτού. Χωνάκια παγωτού. Θα τα σπάσω τώρα. Δεν... Κολλήσαν. Που βλέπετε, είναι χωνάκια παγωτού. Αυτά τα καρό. Τα οποία, πώς το κάνεις τώρα αυτό? Τα οποία θα εσύ τα γλασάρουμε. Αυτό, κάνουμε ένα πολύ απλό γλάσο με ζάχαρη άχνη και λίγο γάλα, λίγο νεράκι. Ναι. Το κάνουμε και το βουτάμε παχύρευστο. Ναι. Και βουτάμε τα χωνάκια μέσα, γύρω-γύρω. Και αυτά τα μπιρμπιλόνια? Αυτά τα μπιρμπιλόνια είναι ζαχαρίτσες. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι... Μετά τα βάζεις αυτά? Τα βάζουμε μετά. Δηλαδή μόλις το... Το βουτάς μέσα στο το βουτάμε στο γλάσο, ναι, το αφήνουμε να σταθεί, ναι, ελάχιστα και μετά πετάμε πάνω τις ζαχαρίτσες. Μπορούμε να βάλουμε κρυσταλλική ζάχαρη, μπορούμε να βάλουμε χρωματιστή. Μάλιστα. Και κάνουμε θέλουμε ωραία δεντράκια με χωνάκι παγωτού. Με χωνάκι παγωτού. Πολύ ωραία, εύκολα. Οπότε θα βάλουμε την κρέμα στο κέι. Το βούτυρο, Ιωάννα, πολύ σημαντικό. Για να το χτυπήσουμε πρέπει να είναι σε πρέπει θερμοκρασία δωματίου. Πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να φρατέψει καλά. Μην είναι και κρύο, να μην γιατί δεν θα σας αφρατέψει. Το φλουρί! Δεν βάλαμε, δεν βάλαμε φλουρί. Μην το ξεχάσετε. Το φλουρί. Σε αυτή τη φάση, γιατί να το κάνουμε λίγο σημαδεμένο, κατάλαβες. Ναι. Επειδή θα βάλεις και τα δεντράκια, ξέρεις πού είναι, γιατί θα... Μπορείς ανάμεσα να βάλεις σημεία. Ναι.
Θα ρίξουμε λίγη καρύδα για να κάνουμε έτσι το εφέ χιονισμένο του χιονιού. Θα κάνουμε ένα δάσος πάνω στη βασιλόπιτά μας. Δεν θα κάνουμε το συνηθισμένο με το ρόδι 2017. Εγώ βάζω ένα γκί από το δέντρο, ξέρεις, ναι. Τα στολίδια. Λοιπόν, και θα πάρουμε τα δεντράκια μας και θα κάνουμε έτσι ένα όμορφο στήσιμο. Για τη συνταγή «Περσική βασιλόπιτα» θα χρειαστείτε για το κέικ 2 πορτοκάλια, 4 αυγά, 315 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια πούδρα αμυγδάλου, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού καρδαμοτριμένο και 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Για το σιρόπι, ξύσμα και χυμό από 1 πορτοκάλι, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 60 ml νερό και 1 κουταλάκι του γλυκού ανθόνερο. Για την επικάλυψη, 225 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, 115 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και 1 κουταλάκι του γλυκού υγρή βανίλια. Για τη διακόσμηση, τριμμένη καρύδα και χωνάκια παγωτού με γλάσο και ζάχαρη. Θα ψάξουμε για το φλουρί που δεν βάλαμε. Άμα δεν το βάλεις, πώς θα το ψάξεις μετά. Κατάλαβες, είναι που λες γιατί δεν κερδίζω το λαχείο, γιατί αγοράζω λαχεία. Θα το κάνουμε ανεπίσημα. Ναι. Θα κόψουμε ένα κομμάτι που θα είναι δικό σας, το κομμάτι των τηλεθεατών, και θα το φάμε στην υγειά σας, χωρίς φλουρί. Τι να κάνουμε. Χωρίς φλουρί, δεν πειράζει. Ξεχαστήκαμε. Δείτε τι. Είναι πραγματικά τούρτα, ρε παιδί μου. Είναι το βγάζεις. Ζουμερί. Ναι. Ζουμερί σαν τούρτα. Αρωματική. Πορτοκαλένια έκρηξη. Θα την ονομάσουμε έτσι τελικά, ε. Ναι. Αν αγαπάτε το πορτοκάλι, εδώ θα λιποθυμήσατε. Και βέβαια βγαίνει και η κανέλα. Βγαίνει, και είναι και μπαχαρική ταυτόχρονα. Και δεν το είναι κάρδαμο. Μόνο πορτοκάλι, το κάρδαμο. Και βέβαια έρχεται μετά η κρέμα και την δροσίζει τρομερά. Είναι σαν πουτίγκα. Ε? Είναι λίγο, ναι. Είναι λίγο σαν κρέμα πορτοκάλι. Δηλαδή σου βγάζει περισσότερο κρέμα παρά κέικ. Δεν είναι κέικ. Ναι, ή ραβάνι, ξέρω εγώ, γιατί μπορείτε να φανταστείτε κάτι. Δεν είναι καθόλου. Είναι σαν πορτοκαλένια κρέμα. Για την περσική βασιλόπιτα, βράζουμε τα πορτοκάλια ολόκληρα σε νερό για 45 λεπτά. Αλλάζουμε το νερό και σουρώνουμε κάθε 15 λεπτά για να ξεπικρίσουν. Έπειτα κόβουμε σε κομμάτια τα βρασμένα πορτοκάλια, αφαιρούμε τα κουκούτσια και τα πολτοποιούμε στο μούλτι. Στη συνέχεια χτυπάμε στο μίξερ τη ζάχαρη με τα αυγά για 10 λεπτά μέχρι να ασπρίσουν. Προσθέτουμε εκτός μίξερ την πούδρα αμυγδάλου, το κάρδαμο, την κανέλα, το baking powder και το πολτοποιημένο πορτοκάλι. Απλώνουμε το μείγμα της βασιλόπιτας σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για περίπου μία ώρα. Αφού ψηθεί, περιχύνουμε τη βασιλόπιτα με το σιρόπι και την αφήνουμε να κρυώσει. Για την επικάλυψη, χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε το φρέσκο τυρί κρέμα και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να γίνει κρέμα. Απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια της βασιλόπιτας την κρέμα και πασπαλίζουμε με τριμμένη καρύδα. Στολίζουμε με χωνάκια παγωτού με γλάσο και διακοσμητική ζάχαρη και σερβίρουμε. Ελπίζω να την κάνετε και να είναι τυχεροί σας και να έχετε την πιο ωραία χρονιά από όλες. Να έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Πολλά φιλάκια. Γεια σας. Αύριο στο ΣΕΦ στον αέρα, η Ελένη παρέα με τον Αλέξανδρο Παπανδρέου μαγειρεύουν απλά και γιορτινά. Δείτε τη συνταγή για τις μπουκές ζυμωτού ψωμιού με σπανάκι, σαλάμι αέρος και παναρισμένο τυρί. Αυτό είναι το τέλειο πρωινό. Ε, είδες. Δηλαδή είναι γιορτινό πρωινό. Σαλάτα με αντίβ, μπλε τυρί και καρύδια. Δανείζομαι στο κρακ που θα κάνει το αντίβ όταν το βάλω στο στόμα μου. Και την τάρτα με κρέμα καραμέλας βουτύρου, φιστίκια και σοκολάτα. Ένα σαν παλιά ταινία. Φρέσκο τυρί κρέμα Άρλα. Γιατί τα χριστουγεννιάτικα γλυκά τα θέλεις τόσο απολαυστικά όσο και αυτά του Στέλιου Παρλιάρου. Απολαύστε το με 20% έκπτωση και... Καλές γιορτές.